Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Νομίζω αυτή η εκπομπή έχει μια ιδιαιτερότητα σήμερα. Έχουμε κοντά μας καλεσμένο τον πρόεδρο της Πολιτικής Άνοιξης, τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος θα κάνουμε μια κουβέντα. Καλημέρα σας κύριε πρόεδρε. Καλημέρα κύριε Σαμαρά. Θα κάνουμε μια κουβέντα για όλη αυτή την κρίση που ακόμα σοβεί και από ό,τι φαίνεται θα κρατήσει για καιρό. Νομίζω, Πέτρο, μπορούμε να πάμε καταρχήν. Να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις στο Βελιγράδι με την Ελένη Καλογεροπούλου. Ακριβώς, να δούμε αν έχουμε τη δυνατότητα σύνδεση, διότι πέρασαν μια δύσκολη νύχτα, πρέπει να πούμε. Είχε και καλοκαιρία και βρήκαν ευκαιρία και ξαναχτυπήσαν σε όλη τη Γιουγκοσλαβία. Ναι. Δεν ξέρω να μας ακούει, Ελένη. Ελένη, καλή σου μέρα. Καλημέρα και από μένα. Μα ακριβώς έτσι όπως τα είπατε, είναι παιδιά. Πρέπει να πούμε, παρά το γεγονός ότι μέχρι χθες το μεσημέρι ο καιρός έδειχνε ότι το βράδυ θα ήταν σχετικά ήρεμο, γιατί όπως ξέρουμε, όταν υπάρχει κακοκαιρία, τα ανατολικά αεροσκάφη δυσκολεύονται κατά κάποιο τρόπο να χτυπήσουν. Δυστυχώς για τους κατοίκους του Βελιγραδίου, ο καιρός έφτιαξε. Έτσι, τα ανατολικά αεροσκάφη χτυπούσαν χθες το βράδυ περισσότερο από 2 ώρες. Χτυπούσαν σε γνωστά σημεία, θα έλεγα πια, που κάθε βράδυ χτυπάνε στα ίδια. Δηλαδή, χτυπούσαν στο Πάντσεβο, που είναι 12 χιλιόμετρα έξω από το Βελιγράδι, στην Πατάνητσα, που βρίσκεται το στρατιωτικό αεροδρόμιο, στη Ραγκοβίτσα, που επίσης είναι προάστια του Βελιγραδίου. Πρέπει να πούμε ότι ήταν όντως σφοδροί οι βομβαρδισμοί, φαινόντουσαν. Φανταστείτε ότι οι δημοσιογράφοι καθόμασταν στα παράθυρα του ξενοδοχείου και βλέπαμε στον αέρα τις μάχες που γινόταν, γιατί πρέπει να πούμε ότι απάντησαν οι Σέρβοι, δηλαδή η σερβική αεροπορία απάντησε στα πυρά τα ανατολικά, και έτσι για περισσότερο από 2 ώρες ο κόσμος παρακολουθούσε από τα παράθυρα αυτές τις μάχες που γινόντουσαν. Είναι λυπηρό και θα έλεγα ότι σε έναν βαθμό αισθανόμαστε και ντροπή βλέποντας αυτές τις σκηνές, βλέποντας έναν τόπο να ζει, να χαίρεται, τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι μπορούν όλη την ημέρα προκειμένου να δείξουν ότι η ζωή τους κυλάει κανονικά, ότι εν πάση περιπτώσει δεν φοβούνται, ότι έχουν σθένος, ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες, και το βράδυ να βλέπουμε όλοι μαζί αυτή την πόλη να καταστρέφεται. Καταστρέφονται γέφυρες, καταστρέφονται δρόμοι, καταστρέφονται κτίρια, τραυματίζονται άνθρωποι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είναι πραγματικά κάποιες στιγμές οι οποίες θα έλεγα ότι δεν μπορούν να περιγραφούν. Ό,τι και να βλέπουμε και μέσα από τις τηλεοράσεις, μέσα από τις φωτιές που καθημερινά βλέπουμε, μέσα από τους βομβαρδισμούς, αυτό που γίνεται εδώ πέρα δεν μπορεί να το περιγράψει κανένας. Ελένη, η πόλη ζει μέχρι το απόγευμα και το βράδυ ουσιαστικά γίνεται μία προσπάθεια για να την καταστρέψουν. Ναι, Ντέμι. Ελένη, χθες είδαμε και το ρεπορτάζ μας έστειλες τόσο για το μαραθώνιο ειρήνης, όπως λέγεται. Είδαμε και από την Γιουγκοσλαβική τηλεόραση τα πλάνα που αφορούσαν αυτό το γάμο, το γάμο των 18 ανθρώπων που αποφάσισαν ότι εκείνοι συνεχίζουν τη ζωή τους. Πες μας, ποιες είναι οι πρώτες εμπειρίες εκεί. Ναι, θα έλεγα, Ντέμι, ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν σκοπό ένα και μόνο. Να δείξουν σε όλη την ευρωπαϊκή αλλά και στη διεθνή κοινή γνώμη ότι πέρα από αυτό που κάποιοι έχουν στο μυαλό τους, πέρα από το ότι κάποιοι εγκέφαλοι σκέφτονται να διαλύσουν πραγματικά τη Γιουγκοσλαβία, να την ισοπεδώσουν, θα έλεγα, η ζωή εδώ συνεχίζεται κανονικά. Έτσι λοιπόν, χθες είδαμε στην κεντρική πλατεία του Βελιγραδίου, εκεί που καθημερινά δίνονται κονσέρτα, έγιναν 18 ζευγάρια, ένωσαν τη ζωή τους. Ήταν μια συμβολική, θα λέγαμε, ενέργεια που έγινε από όλους αυτούς. Πήγαν στην εκκλησία που βρίσκεται πίσω από το Δημαρχείο και μετά, αφού έγινε το μυστήριο, βγήκαν στην κεντρική πλατεία και όλοι μαζί τραγούδησαν, χόρεψαν και έδειξαν, εν πάση περιπτώσει, ότι οι βομβαρδισμοί δεν τους πτωούν. Την ίδια στιγμή, να πούμε ότι σε μια άλλη πλατεία του Βελιγραδίου, στην πλατεία Ανεξαρτησίας, ξεκινούσε μάλλον ένας μαραθώνιος ειρήνης. Ήτανε μαραθωνοδρόμοι από όλα τα μέρη του κόσμου, ανάμεσά τους και ένας Αμερικανός. Ήταν διανοούμενοι, ήταν μαθητές, ήταν θα έλεγα χιλιάδες κόσμου, και πρέπει να πω ότι εκείνη την ώρα έριχνε και καταρακτώδη βροχή. Παρά τα αυτά, ο κόσμος ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα για τον μαραθώνιο
Και πραγματικά έτρεχαν μέσα, μέσα στην πόλη, έτρεχαν ουσιαστικά 45 χιλιόμετρα, δηλαδή έκαναν περίπου 3 με 4 ώρες. Ελένη, υπάρχει κάτι προγραμματισμένο για σήμερα, κάποια εκδήλωση, εκτός από τις συναυλίες που γίνονται καθημερινά? Όχι, μέχρι στιγμής δεν, γιατί πρέπει να πούμε ότι αυτά ανακοινώνονται την τελευταία στιγμή, γίνονται γνωστά δηλαδή την τελευταία στιγμή. Να πούμε πάντως ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να φτάσει εδώ ο επίδημος πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κύριος Χαρίλαος Φλωράκης, καθώς επίσης θα φτάσουν και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν εδώ και 200 νεολαίοι από το Κομμουνιστικό Κόμμα, από διάφορες συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίοι και αυτοί θα σταθούν πάνω στις γέφυρες, θα πιαστούν χέρι με χέρι και θα είναι, αν θέλετε, μία συμβολική ενέργεια ότι δεν θα πρέπει να πέσουν και άλλες γέφυρες, θα πρέπει μάλλον να σταματήσουν και οι βομβαρδισμοί, μία συμβολική ενέργεια από κάποιους ανθρώπους που έρχονται από την Ελλάδα. Να πούμε το μεταξύ ότι ήδη έχουν αρχίσει και φτάνει η ανθρωπιστική βοήθεια. Έφτασαν εχθές 9 συνολικά φορτηγά και σήμερα αναμένονται άλλα 8. Αυτά τα φορτηγά έχουν μέσα φάρμακα, τρόφιμα, ρούχα και σχολικά είδη. Έχει αρχίσει να υπάρχει μια έλλειψη σε βασικά φάρμακα και γι' αυτό χρειάζονται. Υπάρχει ένας κατάλογος τον οποίο έχει δώσει ήδη η σερβική πλευρά στην ελληνική κυβέρνηση. Θα ήθελα να συμπληρώσω και κάτι άλλο, ότι την Δευτέρα το Υπουργείο Εξωτερικών πρόκειται να γίνει σε επίπεδο γραμματέων, σε αρκετά υψηλό επίπεδο. Ο κύριος Σαμαράς, που τον έχετε και καλεσμένο, ξέρει τι ακριβώς τι σημαίνει αυτό, από όλες τις βαλκανικές χώρες. Θα είναι δηλαδή μία σύσκεψη διαβαλκανική σε ό,τι αφορά τη Ιουγκοσλαβία. Εκεί, από αυτή τη σύσκεψη θα βγει ένα ψήφισμα που ουσιαστικά θα μιλά για το ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει αλλίωση των συνόρων, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ουσιαστικά μιλά για τον πόλεμο που γίνεται στη Ιουγκοσλαβία. Υπάρχουν λοιπόν πληροφορίες που λένε πρέπει να πω ότι σε αυτή τη σύσκεψη θα συμμετέχει και η Τουρκία. Παρόλα αυτά δεν έχει καλεστεί η Ιουγκοσλαβία. Είναι λοιπόν ένα από τα προβλήματα που μας έλεγαν διπλωματικοί κύκλοι εδώ της Ιουγκοσλαβικής κυβέρνησης, που πραγματικά τους φαίνεται ότι τους έχει ενοχλήσει σε ένα βαθμό, γιατί δεν θα μπορούν να πούν και αυτή τη γνώμη τη δική τους. Μάλιστα, Ελένη, η ενημέρωσή σου ήταν πλήρης, θα μπορούσαμε να πούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Βέβαια, όλα αυτά ενισχύουν περισσότερο τα σενάρια για επέμβαση, χερσαία επέμβαση. Να πάμε να δούμε ένα σήμα και να πούμε μετά στη συζήτηση. Και να σχολιάσουμε μαζί με τον κύριο Σαμαρά. Βεβαίως. 29 νύχτες μετά την έναρξη των ατοικών βομβαρδισμών στη Ιουγκοσλαβία και ενώ ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς δεν λέει να κάνει πίσω, οι στρατηγοί της συμμαχίας βρίσκονται πια πολύ κοντά στη μεγάλη απόφαση. Αυτή της χερσαίας επέμβασης στην περιοχή. Μία απόφαση που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο, όπως εκτιμούν οι στρατιωτικοί αναλυτές, τη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Βαλκανική. Τα γεράκια του ΝΑΤΟ όμως είναι αποφασισμένα να προχωρήσουν. Ο ίδιος ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας σε δηλώσεις του αποκάλυψε τα σχέδια του ΝΑΤΟ να φτάσει στα άκρα. An America as the alliance's principal power must play the role assigned to it by history. Will this require the deployment of ground troops? Well, the answer is that ground troops will certainly be needed. Immediately, the air campaign has brought Milosevic to accept NATO's demands and withdraws his forces from Kosovo. Από το μεσημέρι, ο ανώτατος διοικητής του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη, στρατηγός Wesley Clark, βρίσκεται στα Τύρανα και έχει συνεχείς επαφές με τον Αλβανό πρόεδρο Μεϊντάνη και τον πρωθυπουργό Μάικο, ενώ επιθεώρησε και το χώρο που θα εγκατασταθούν οι χερσαίες νατοϊκές δυνάμεις που θα φτάσουν τις επόμενες ημέρες στην περιοχή. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί την νατοϊκή άσκηση στα σύνορα Αλβανίας Κωσυφοπεδίου, που θα αποτελέσει ουσιαστικά το πρόκρημα της χερσαίας επέμβασης στο Κωσυφοπέδιο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες θα φτάσουν στην Αλβανία 48 επιθετικά ελικόπτερα Απάτσι και πύραυλοι εδάφους σε εδάφους τύπου MLRS. Την ίδια στιγμή, η Αμερικανίδα Υπουργός Εξωτερικών Madeleine Albright, σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα στα σερβικά προς το λαό της Ιουγκοσλαβίας, κατηγορεί ευθέως τον Μιλόσεβιτς ως υπεύθυνο για ό,τι προκύψει. Η ελληνική πλευρά φαίνεται να είναι ενήμερη για τα ανατολικά σχέδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Άκης Τσοχατζόπουλος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ, εκτίμησε ότι οι ευρωεκλογές στις 13 Ιουνίου θα γίνουν στη σκιά του πολέμου. Από την άλλη πλευρά, όμως, ο Σέρβος στρατηγός, διοικητής της Τρίτης Μεναρχίας, Νεμπόης Απάβκοβιτς, διαμηνύει στους νατοϊκούς στρατηγούς ότι ο σερβικός στρατός είναι έτοιμος για ολοκληρωτικό πόλεμο και το τίμημα για τη συμμαχία, αν οδηγηθούμε σε μια τέτοια εξέλιξη, θα είναι βαρύ.
Το πρώτο σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι των συμμαχικών στρατηγών είναι η διέλευση των χερσαίων δυνάμεων από τη Θεσσαλονίκη στα Σκόπια και στη συνέχεια η εισβολή του στο Κωσυφοπαίδιο. Σύμφωνα με το ίδιο σενάριο, η ελληνική κυβέρνηση θα δεχθεί έντονες πιέσεις προκειμένου να παράσχει τεχνική υποστήριξη στα ελικόπτερα Απάτσι από τη μονάδα αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκι του Βόλου, αλλά και την εμπλοκή των ελληνικών στρατιωτικών αεροδρομίων για την υποστήριξη των νατοϊκών F-16. Τι θα πράξει τελικά η Αθήνα? Ο Κώστας Σιμίτης, αν και εξέφρασε την ανησυχία του για την εξέλιξη της κρίσης, ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μετάσχει σε ενδεχόμενη χερσαία επέμβαση. Είναι φανερό από τη γραμμή που έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα ότι δεν πρόκειται η Ελλάδα να συμμετάσχει σε χερσαίες επιχειρήσεις. Το δεύτερο νατοϊκό σενάριο προβλέπει την εκδήλωση της επίθεσης από την Αλβανία σε πρώτη φάση με τα ελικόπτερα Απάτσι και τους πυράβλους εδάφους-εδάφους MLRS που θα αναλάβουν να ανοίξουν τον δρόμο στους χιλιάδες στρατιώτες προς το Κόσοβο. Το τρίτο σενάριο που εξετάζουν τα γεράκια του ΝΑΤΟ είναι η εκδήλωση της χερσαίας επέμβασης στο Κωσυφοπαίδιο από βορρά, μέσω δηλαδή της Ουγγαρίας. Αν και αυτό που φοβούνται οι στρατηγοί της Συμμαχίας είναι ότι εντός του σερβικού εδάφους στην περιοχή Βοηβοντίνα είναι εγκατεστημένη ουγγρική μειονότητα και είναι πιθανό ένα ακόμη λάθος να συνεπάγεται ανεπιθύμητες συνέπειες. Το τελευταίο σενάριο προβλέπει τη διέλευση των χερσαίων ανατολικών δυνάμεων από τη Βουλγαρία. Ωστόσο και αυτό το ενδεχόμενο φαίνεται να συναντά προσκόμματα, κυρίως την άρνηση της βουλγαρικής κυβέρνησης εξαιτίας της έντονης αντίδρασης της κοινής γνώμης για τις πολεμικές επιχειρήσεις στην περιοχή. Αφού είδαμε λοιπόν ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι θα θέλαμε ένα γενικό σχόλιο καταρχήν. Πέστε μας πώς βλέπετε τα πράγματα. Καταρχήν να πω ότι ως Ευρωπαίος πολιτικός ντρέπομαι και διαμαρτύρομαι για το κατάντημα αυτού του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, που είναι και σοσιαλιστής, μικρέμπορος του σοσιαλισμού, γιατί ένας Μιτεράν, για παράδειγμα, θα ντρεπόταν στη θέση του, αλλά ντρέπομαι για το γεγονός ότι δέχεται τόσο άνετα ότι έχει γίνει υποκατάστημα του ΝΑΤΟ. Ντρέπομαι που δεν γνωρίζει ότι στην Ευρώπη έχουμε υπογράψει, και ήμουν εγώ αυτός ο οποίος το υπέγραψα από πλευράς ελληνικής, την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας και πολιτική ασφάλειας δηλαδή, η οποία σημαίνει ότι η Ευρώπη έχει μια δικιά της πολιτική. Και αυτοί σήμερα έχουν δεχθεί να έχουν μεν, αν θέλετε, ευρωπαϊκά ρούχα να φοράνε, αλλά φαίνεται ότι έχουν αμερικανικό φρόνημα. Φαίνεται είναι σαν τα ρούχα που δίνουν και στους τσεκάδες. Είναι σε αυτό το πλαίσιο. Εν πάση περιπτώσει, το μεγάλο ζητούμενο εδώ πέρα είναι η ειρήνη. Η προϋπόθεση μεγάλη για να υπάρχει ειρήνη είναι η σταθερότητα στην περιοχή. Και με αυτές τις επεμβάσεις που κάνουν σε μια ιστορικά ασταθή περιοχή όπως είναι τα Βαλκάνια, την αποσταθεροποιούν ακόμα περισσότερο. Και αυτό είναι το πρώτο που θέλω να πω, ότι αυτό το κατάντημα του να είναι η Ευρώπη στο σύνολό της και το ΝΑΤΟ στο σύνολό του, πραγματικά υποκατάστημα των Αμερικανών, ο ΙΕ υποκατάστημα των Αμερικανών, είναι κάτι το οποίο το λέω όχι από αντιαμερικανισμό, ούτε ασφαλώς από αντιευρωπαϊσμό, αλλά σαν ένας λογικός άνθρωπος, ο οποίος δεν δέχομαι και διαμαρτύρομαι ως Ευρωπαίος, να έχει καταπιεί κυριολεκτικά το ΝΑΤΟ και τον ΟΗΕ και την Ευρώπη. Και βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο και πραγματικά αναλογίζεσαι εάν δεν έχει πάνω του κάποια τσίπα ευρωπαϊκή, ώστε να πει ότι εν πάση περιπτώσει δεν είμαστε η προέκταση, δεν είμαστε η συνάρτηση των σχεδίων των Αμερικανών, οι οποίοι έχουν και λιγότερη γνώση ιστορική για αυτή την περιοχή. Και λυπάμαι για αυτό που είπε η κυρία Καλογεροπούλου, ότι δηλαδή δεν έχουν εκλειθεί οι Ιουγκοσλάβοι, οι πρώτοι οι οποίοι έχουν τη γνώση της περιοχής τους. Φαίνεται ότι τα μαθαίνουν όλα πλέον από τους Κωσοβάρους από πλευράς περιοχής και ικανοποιούνται με το ότι τους λένε Κωσοβάροι. Τελειώνει εκεί η ιστορία τους. Δηλαδή, θεωρείτε ότι πρέπει να πούμε ότι όλη η επιχείρηση αυτή, όπως προείπατε κι εσείς, φαίνονται ότι έχουν πάρει οι Αμερικανοί τα πάνω τους, νιώθουν ότι εκείνοι θα πρέπει να καθορίσουν την ιστορία. Και το πρόβλημα είναι ότι πραγματικά και εμείς όλοι οι υπόλοιποι μένουμε άφωνοι. Φαίνεται και το πόσο υπολογίζουν τον ΟΗΕ από τη στιγμή που χρωστάνε ένα σωρό εκατομμύρια και δεν λένε να τα ξεπληρώσουν. Ακριβώς. Αρνούνται. Ασφαλώς. Τώρα μιλήσατε για τις χερσαίες δυνάμεις. Εδώ μου επιτρέπετε ένα σχόλιο. Βέβαια. Κοιτάξτε, είναι η χειρότερη προοπτική. Διότι αυτό οδηγεί είτε σε προτεκτοράτο, είτε οδηγεί στο διαμελισμό του Κόσοβο. Και εν πάση περιπτώσει, είτε προτεκτοράτο είτε διαμελισμός του Κόσοβο, μιλάμε ουσιαστικά για αλλαγή συνόρων. Και θα ήθελα εδώ πέρα να πω ότι η άποψή μου από αυτά τα οποία έχω παρακολουθήσει είναι ότι θα αποφύγουν να κάνουν με τοπική, κλασικού, ορθόδοξου τύπου σύγκρουση με τις χερσαίες σερβικές δυνάμεις και θα κάνουν το εξής διπλό σχέδιο.
από τη μία θα έχουν αερομεταφερόμενες μονάδες, νατοϊκές, οι οποίες θα κοιτάξουν να χτυπήσουν συγκεκριμένους στόχους μέσα στο Κόσοβο, χτυπώντας και αποχωρώντας, θα χτυπούν και θα φεύγουν, και από την άλλη θα κάνουν μια ανορθόδοξη ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων με Κωσοβάρους, με την άποψη ότι αυτοί γνωρίζουν καλύτερα και τις ίδιες περιοχές, και Κωσοβάρους βέβαια πάντοτε από την Αλβανία μιλάω, Κωσοβάροι οι οποίοι όμως προσέξτε το εξής, θα αποτελέσουν και τα δολώματα για να αναγκαστεί ο Μιλόσεβιτς οι Σέρβοι να βγάλουν τα άρματα τα δικά τους, να βγάλουν τους δικούς τους, το δικό τους το πυροβολικό, οπότε πια τι θα συμβεί μόλις γίνει αυτό και μόλις εμφανιστούν οι σερβικές δυνάμεις, θα φύγουν τα απάτσι, αυτά τα παντοδύναμα πραγματικά ελικόπτερα τους από φωνιάδες την Αλβανία, των αρμάτων που λένε, προκειμένου να τους χτυπήσουν. Φαίνεται άλλωστε ότι και ο Wesley Clark που πήγε χθες τόσο στα Σκόπια, πήγε και στα Τίνανα, θέλει όλο αυτό να προλιάνει το έδαφος ακριβώς για αυτές τις χερσαίες επιχειρήσεις. Ίσως να γίνει και αυτός ο συνδυασμός, γιατί πρέπει να πούμε ότι οι τελευταίες πληροφορίες μιλούν, μετέδωσε χθες το BBC, ότι οι Ουτσεκά πήρανε μαζί μέσα στο έδαφος της Ιουγκοσλαβίας δυτικούς δημοσιογράφους, τους έδειξαν πού υπάρχουν σερβικές δυνάμεις και όσο μπορεί κανείς να το ψέψει αυτό, πέραν μέσω φορητού τηλεφώνου στις νατοϊκές δυνάμεις και στο Αβιάνο και τους λέγανε στο σημείο εκείνο, στο σημείο το άλλο, είναι οι Σέρβοι, χτυπήστε. Λειτουργούν με άλλα λόγια σαν ανιχνευτές των Αμερικανών πλέον, των νατοϊκών δυνάμεων. Γι' αυτό μου φαίνονται και οι στολές, ο εξοπλισμός, το οπλοστάσιο που βρέθηκε χθες στα Σκόπια. Θα πρέπει όμως να πούμε, τι νομίζετε, ποιος θα μπορούσε να είναι ο ρόλος της Ελλάδος σε όλη αυτή την ιστορία? Κοιτάξτε, ο Σιμίτης καταρχήν σε σχέση με την συγκεκριμένη εμπλοκή των χερσαίων δυνάμεων έχει πει ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να εμπλακεί με στρατό. Και αυτό είναι θετικό και ελπίζω να το κρατήσει μέχρι τέλους. Όμως και μου δίνετε ευκαιρία από το βήμα της εκπομπής σας να ζητήσω από τον κύριο Σιμίτη να ξεκαθαρίσει και το εξής, το οποίο αν θέλετε είναι και το σημαντικότερο. Διέλευση από Θεσσαλονίκη θα επιτρέψει, ναι ή όχι? Κατά την άποψή μου δεν πρέπει να επιτρέψει. Και όχι μόνο δεν πρέπει να επιτρέψει, γιατί αν θέλετε θα είναι και αφύσικο να δούμε κάποια στιγμή μονάδες στρατού να περνάνε, όχι πια ως ειρηνευτικές όπως υποτίθεται ότι ήταν οι προηγούμενες που περάσαν, υποτίθεται, ναι, αλλά δυνάμεις ουσιαστικά μάχημες, αλλά και επιπλέον διότι θα ζητηθούν τότε και τα ελληνικά αεροδρόμια, και όπως έχετε διαβάσει και δει και παρακολουθείς και εσείς τα βλέπετε πρώτοι, δεν μιλάμε μόνο για τη Θεσσαλονίκη, μιλάμε για Καβάλα, Λάρισα, Κέρκυρα, αναφέρονται και αυτά τα αεροδρόμια, τα οποία θα φτιάξουν την Ελλάδα ορμητήριο ουσιαστικό, αλλά πρόσχημα, άλοθη, θα μας δώσουν ότι είναι για ανθρωπιστική βοήθεια η χρήση αυτών των αεροδρομίων. Επομένως θα πρέπει ο κύριος Σιμίτης, και αυτό μου βρίσκω την ευκαιρία τώρα να το ζητήσω, θα πρέπει από τώρα να ξεκαθαρίσει, από τώρα, γιατί μετά θα το πούνε το είπες πάρα πολύ αργά και πρέπει να μας το πεις νωρίτερα, από τώρα ότι εμείς δεν πρόκειται να ανακατευτούμε ούτε για τη διέλευση δίνοντας Θεσσαλονίκη ή αεροδρόμια και ασφαλώς ούτε με χερσαίες δυνάμεις. Και εν πάση περιπτώσει να σας πω το εξής, πολιτικά τώρα μιλάμε, εάν ο κύριος Σιμίτης πει ότι δεν έχει δίκιο όποιος κύριος Σαμαράς, εγώ είμαι υποχρεωμένος να ανακατευθώ, εγώ τότε θα του θέσω το εξής ερώτημα, που θεωρώ, σας λέω, ότι είναι έγκλημα να ανακατευθεί. Θα του κάνω το εξής ερώτημα. Τουλάχιστον αντάλλαγμα ποιο δίνουν? Ποιο δίνουν σε εσένα στην Ελλάδα αντάλλαγμα αν ανακατευθείς? Θα υπάρχει θέμα για μας αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου όπως πάει να γίνει του Κόσοβο? Θα υπάρχει θέμα για μας ονομασίας για το Μακεδονικό? Θα υπάρχει, αν θέλετε, θέμα για μας για την Κύπρο? Διότι, να σας πω κάτι, αν διαμελιστεί το Κόσοβο και διχοτομηθεί, διχοτομημένη είναι και η Βοσνία, σε λίγο θα τους φαίνεται φυσιολογικό ότι είναι διχοτομημένη και η Κύπρος. Όλα θα φαίνονται μετά φυσιολογικά. Έτσι, ακόμη και η Θράκη όπως πηγαίνει θα μπορεί. Ναι, όπως πηγαίνουν τα πράγματα, σιγά σιγά θα διχοτομήσουν όλα τα Βαλκάνια και θα φαίνονται όλα πολύ απλά, γιατί έτσι είναι καλύτερα και έτσι μπορούν να έχουν και πιο εύκολη πρόσβαση από ό,τι φαίνεται. Χρειάζεται λοιπόν να γίνει το ξεκαθάρισμα αυτό από πλευρά Σιμίτη και τώρα, γιατί μετά θα είναι, κατά την άποψή μου, πολύ αργά. Πιστεύετε ότι μπορούν να συμμετάσχουν και Τούρκοι σε αυτή τη χερσαία επέμβαση, αν γίνει, να περάσουν, από πού μπορούν να περάσουν? Κοιτάξτε, από μεν τη Βουλγαρία φαίνεται ότι αποκλείεται, γιατί οι Βούλγαροι δεν του θέλουν. Είναι σαφές με αυτά που είπα προηγουμένως ότι δεν πρέπει να περάσουν και από τη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη πλευρά, οφείλω να σας πω πάλι διπλωματικά μιλώντας ότι ακόμα χειρότερο από το να περάσουν από τη Θεσσαλονίκη, το θεωρώ απαράδεκτο, αν θέλετε και συμβολικά απαράδεκτο, ακόμα χειρότερο θα είναι
εάν περάσουν οι Τούρκοι, διότι πρόκειται να μείνουν μετά εκεί που θα πάνε. Άλλωστε, και δημιουργείται, αν θέλετε, ένα ευρύτερο τόξο. Και ο λόγος που περνάνε οι Τούρκοι είναι γιατί προσφέρονται. Α, ναι, μα είδαμε... Προσφέρονται για σφαγή, με μεγάλη ευκολία. Πάντοτε και είναι και αυτό δείγμα, αν θέλετε, πολιτισμού. Και έχουμε δει και τα ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών ότι όταν ξεκίνησε μάλιστα η όλη επιχείρηση, το πώς βγαίναν οι γκρίζοι λύκοι στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης και των άλλων μεγάλων πόλων και λέγανε εμείς να πάμε να ελευθερώσουμε τα αδέλφια μας, οι Κωσοβάροι και εμείς μαζί τους. Να καταχτούμε στον Ουτσεκά. Ναι, είναι όλο, μέσα σε αυτό το γενικότερο και ευρύτερο πλαίσιο. Ακριβώς αυτό, ο ρόλος του Ουτσεκά, πώς νομίζετε ότι. Τι ακριβώς θέλει, τι ακριβώς περιμένει το Ουτσεκά να κάνει. Καταρχάς, για να μιλήσουμε για Ουτσεκά, πρέπει να πούμε ποιο είναι το Ουτσεκά. Ναι. Το Ουτσεκά ήταν αυτή που για την Ευρώπη και την Αμερική, Γερμανία, Αγγλία, Αμερική, είχαν χαρακτηριστεί ως, επίσημα ως τρομοκράτες. Και όχι μόνο αυτό, ήταν γνωστό στους πάντες ότι το Ουτσεκά ήταν μια οργάνωση όπου είχαν τη χρηματοδότηση μέσα από εμπόριο ναρκωτικών, ότι αυτοί που κυρίως τους χρηματοδοτούν είναι Αλβανοί που βρίσκονται στη Γερμανία και στην Ελβετία με πολλά χρήματα, βαρώνει της ηρωίνης κυρίως και το εργοστάσιο της ηρωίνης, το οποίο μεγάλωσε δυστυχώς στα Σκόπια μέσα, φαίνεται ότι αυτοί το έχουν φτιάξει και ξαφνικά οι τρομοκράτες, οι βαρώνοι της ηρωίνης έγιναν ισότιμοι συνομιλητές. Αυτό είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι φοβερό, διότι πρέπει να σημειωθεί και να το καταλάβει ο κόσμος ότι αυτό που έχουν εκείνοι ως όραμα, δηλαδή τη Μεγάλη Αλβανία, να απελευθερώσουν εδάφη, τόσο το Κόσοβο όσο και τα Σκόπια μέσα, τα αλβανικά περιοχή του Τέτοβου, αυτό το όραμα αποτελεί ταυτόχρονα, αν θέλετε, και το όχημα για την αλλαγή συνόρων. Είναι αυτή η μέθοδος, αυτός ο τρόπος του δικού τους οράματος για να αλλαχθούν τα σύνορα. Και αυτή τη στιγμή δημιουργούν στρατό με δύο τρόπους. Από τη μία, αν θέλετε, είναι η στρατολόγηση των προσφύγων. Και φανταστείτε τις τραγικές συνθήκες. Έρχεται κάποιος ανθρωπάκος τώρα, αφού πέρασε 5 μέρες, υποτίθεται με όσα τράβηξαν, γυμνοί και τα λοιπά, και καταλήγουν εκεί και τους λένε: έλα εδώ, θα σου έχεις μια λίγο φαγητό που θα σου δίνω. Μπες και στρατολογήσου. Οι συνθήκες είναι φρικτές της στρατολόγησης αυτής. Αλλά μια πολύ μεγάλη δεξαμενή που τι θέλουν. Και δεύτερον, έρχονται και αυτές οι ατλαντικές ταξιαρχίες. Είδαμε στην τηλεόραση από Αμερική, από Καναδά κτλ. Οι οποίοι όλοι μαζί φτιάχνουν αυτό το στρατό. Και χθες άκουσα, από το Sky το άκουσα, ότι γίνεται μάλιστα και στην Αμερική αυτή τη στιγμή μια διαδικασία νομοθετική όπου θα εγκρίνει το Κογκρέσο χρήματα για όπλα και για ενίσχυση των Κωσοβάρων. Αυτό είναι κάτι το εκπληκτικό. Δηλαδή αγιοποιούνται αυτή τη στιγμή αυτοί οι τρομοκράτες, την ώρα που, αν θέλετε, οι συνάδελφοί τους, Κούρδοι για παράδειγμα, που αντικατοπτρίζουν όχι 2 ή 3 εκατομμύρια, αλλά 23 εκατομμύρια, θεωρούνται ότι είναι οι δαίμονες. Μα οι Αμερικανοί δεν υπουργός... Διπλή γλώσσα είναι, πραγματικά είναι πρωτοφανής. Και κατά την άποψή μου, αν θέλετε, αυτό φωτογραφίζει και το απαράδεκτο και το ανήθικο όλης αυτής της υπόθεσης. Και η Αμερικανίδα υπουργός το έχει πει άλλωστε, ότι δεν χρειάζεται επειδή δεν επεμβαίνουμε αλλού, ότι ναι, δεν πρέπει να επέμβουμε και πουθενά. Είναι χαρακτηριστική αυτή η κουβέντα, ότι δεν θέλουμε να δείξουμε. Εντάξει, πρέπει να πούμε ότι κάποτε οι Αμερικανοί ότι έχουν γίνει πλέον οι υπερδύναμοι. Το λένε συχνά. Το λένε, μια το λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, μια το λέει η Μαντίνα Ολμπράιτ, μια το λέει ο Κοένο. Το λένε οι άλλοι όμως, το που λέγαμε και νωρίτερα, το λένε και οι Ευρωπαίοι. Βγαίνουν ένα μετά τον άλλον Ευρωπαίοι. Αν μπορώ να προσθέσω σε αυτό κάτι που λέτε για τους Αμερικανούς. Ο κύριος Χιλ είναι ο πρέσβης των Αμερικανών στα Σκόπια. Πολλά χρόνια έχει εκεί. Φώναξε τον Τζαφέρι. Τζαφέρι είναι ο αρχηγός του Ουτσεκά εντός των Σκοπίων. Μάλιστα. Των αλβανοφώνων των μαχητών εντός των Σκοπίων. Και του είπε: σε παρακαλώ, σταμάτα τώρα τις φασαρίες. Δεν θέλω εδώ πέρα να αναμειχθείτε ακόμα. Είναι λάθος. Ακόμα. Γιατί? Διότι θέλουν σε αυτή τη φάση τα Σκόπια να μην εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Το πρώτο που τους νοιάζει είναι το Κόσοβο. Στο Κόσοβο να υπάρχει επιτυχία του Ουτσεκά. Και εγώ λέω, η διαδικασία του ντόμινο των Βαλκανίων, δηλαδή αυτή η προοπτική, η αρνητική του να έρθουν και να καταλάβουν ένα τμήμα το οποίο μετά θα δοθεί στην Αλβανία για το όραμα της Μεγάλης Αλβανίας, γίνεται και αυτό, από ό,τι κανείς μπορεί να το δει από σήμερα,
με έναν πολύ προμελετημένο τρόπο. Δηλαδή πρώτα η πλευρά του Κωσόβου, μετά θα συζητήσουμε για το κομμάτι αυτό των